Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή και για τις δύο εκδοχές. Όχι τις δύο πόρτες, τις δύο εκδοχές που έχει η ζωή. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, συγγνώμη, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτική σκέψη και ενέργεια και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά μέσα από την σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις δύο όψεις που έχει η ζωή. Το τραγούδι λέει: Δύο πόρτες έχει η ζωή. Σήμερα εμείς θα μιλήσουμε για τις δύο όψεις. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, κάναμε ακόμη ένα δυνατό σεμινάριο με την Ισιδώρα Καραδημητρίου και τη Reframe πάνω στο NLP και πάλι μας πήρε τα μυαλά. Και εκεί συζητούσαμε για διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά που συζητούσαμε ήταν για τις λεπτομέρειες. Μας έδωσε ένα πολύ ωραίο έτσι τρίκ για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις διαπραγματεύσεις και τις διαμάχες που έχουμε είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό περιβάλλον. Εκεί λοιπόν ξεκινάμε πρώτα να βρίσκουμε τις λεπτομέρειες πάνω στις οποίες διαφωνούμε. Να δούμε πού ακριβώς διαφωνούμε και μετά αρχίζουμε και ανεβαίνουμε προς τα πάνω έτσι ώστε να βρούμε πού ακριβώς συμφωνούμε. Εμείς θα μείνουμε λίγο στις λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες σε εκείνη τη στιγμή είναι αυτό που μας διαχωρίζει. Είναι εκείνο που μας δείχνει το πού διαφέρουμε. Αντίστοιχα όμως οι λεπτομέρειες, δηλαδή θεωρητικά είναι κάτι αρνητικό. Αντίστοιχα όμως οι λεπτομέρειες, μας έχει πει η Ισιδώρα, ότι είναι η γλώσσα του υποσυνείδητου. Όταν θέλουμε δηλαδή να πετύχουμε κάτι, θα πρέπει να το σκεφτούμε και να δώσουμε εντολή στον εγκέφαλό μας με όσο πιο συγκεκριμένη λεπτομέρεια μπορούμε. Όταν βάζουμε στόχο δηλαδή το τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να το προσδιορίσουμε. Πότε ακριβώς, πού ακριβώς, με ποιους ακριβώς, με τι ή ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όσο πιο πολύ λεπτομέρεια βάλουμε, τόσο το καλύτερο. Αντίστοιχα για άλλα πράγματα στη ζωή μας που έχουν διπλό ρόλο. Η λύπη και τα εμπόδια. Τα εμπόδια είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε στη ζωή μας. Είναι κάτι που έρχονται και μπαίνουν μπροστά μας και μας αποτρέπουν να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας εκείνη τη δεδομένη στιγμή ή μας αποκλείουν και τελείως. Από την άλλη όμως, πολλές φορές τα εμπόδια είναι αυτά που μας δίνουν τα μεγαλύτερα δώρα στη ζωή. Το έχουμε ξαναπεί. Τα εμπόδια είναι αυτά που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναδείξουμε την κρυμμένη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Αλλιώς, όταν τα πράγματα είναι ήρεμα, τότε δεν βγαίνουν και έτσι μεγάλα θαύματα. Αν το καλοσκεφτούμε, οι μεγαλύτεροι ήρωες, τα μεγαλύτερα θαύματα, έτσι, είτε σε κοινωνικό επίπεδο, είτε σε ιστορικό, είτε σε τεχνολογικό, γίνανε όταν υπήρχε κάποιο ζόρι, κάποιο εμπόδιο. Όλα έτσι λοιπόν πάνω κάτω είναι στη ζωή. Έχουν δύο όψεις, του ίδιου νομίσματος όμως είναι. Κάποτε είναι δυσκολία, κάποτε είναι υπέρ μας. Εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν βρισκόμαστε στα δύσκολα, ότι κάποια στιγμή μπορεί ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα, όπως υπάρχει ο χειμώνας, έρχεται και η άνοιξη, και ότι πίσω από κάθε εμπόδιο, πίσω από κάθε δυσκολία υπάρχει ένα κρυμμένο πολύ μεγάλο δώρο και ένα πολύ ωραίο μάθημα. Το θέμα είναι να έχουμε εμείς την ηρεμία και όπως μας έλεγε και το βιβλίο «Η τελευταία διάλεξη», σημασία δεν έχει τι χαρτιά θα πάρεις στη ζωή σου στην τράπουλα, αλλά πώς θα διαχειριστείς αυτά τα χαρτιά. Πάμε λοιπόν να διαχειριστούμε ό,τι χαρτιά μας έχονται κάθε μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βγάλουμε ό,τι καλύτερο από αυτό που λέγεται ζωή. Το γεγονός ότι βλέπεις μέχρι αυτή τη στιγμή το βίντεο αποδεικνύει ότι κάτι θέλεις να αλλάξεις στη ζωή σου, κάτι προσδοκάς, κάτι ονειρεύεσαι. Αν θέλεις λοιπόν να δουλέψεις μαζί μου προκειμένου να σε βοηθήσω να εφαρμόσεις καινούργια εργαλεία για να βελτιώσεις το μη στη ζωή σου, τότε είμαι πάντα δίπλα σου και μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα στα στοιχεία που θα βρεις είτε σε προσωπικό μήνυμα στο Coach The Day είτε στα στοιχεία που θα βρεις παρακάτω στην περιγραφή του βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή Τρίτη να έχουμε, να χαμογελάτε αλλά κυρίως να κάνετε τους άλλους να χαμογελάσουν. Πείτε μια καλημέρα με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και δείτε πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά σας γύρω. Γιατί πρώτα θα αλλάξετε τους άλλους και μετά θα γυρίσει πίσω πολλαπλάσια σε εσάς. Καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, έλα όλοι μαζί, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.